Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να ξεκουραστήκατε, να περάσετε πανέμορφα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ειδικά στη Ζάκυνθο, παιδιά. Νομίζω το είδατε στο vlog. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα ήρθα με ένα βίντεο το οποίο σίγουρα δεν το περίμενες και σίγουρα λίγο άργησα βέβαια για να σας το φέρω, αλλά το καλό πράγμα αργεί και το άλλο είναι το κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, όπως με βλέπεις έτσι καλοκαιρινή και μαυρισμένη, είπα, αφού μου έχετε γράψει τόσο πολλά μηνύματα, μου έχετε γράψει τόσο πολλά σχόλια, να κάνω κάτι με κραγιόν. Είμαι εδώ λοιπόν, δρυμύτερη και ανανεωμένη, για να σου κάνω αυτό το μοναδικό βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για μένα το πιο πολυφορεμένο κραγιόν, δεν είναι κραγιόν βασικά, το πιο πολυφορεμένο γκλος που φορέθηκε σε όλο το καλοκαίρι είναι αυτό εδώ το μαγικό που το είχα πάρει πέρσι, το οποίο περιέχει 25% δίκτυο προστασίας, έχει μια πεντανόστιμη γεύση, δεν ξέρω πόσο κάνει να το τρώω, αλλά εγώ το τρώω, και αφήνει και μια ωραία juicy μορφή στα χείλια. Οπότε όλο το καλοκαιράκι απλωμένη στην ξαπλώστρα και εξαπλωμένη, φορούσα αυτό εδώ το τέλειο. Αυτό τώρα έτσι απλά σας το έδειξα γιατί πραγματικά ήταν must στις διακοπές μου και με βοήθησε πάρα πολύ. Και γενικά να ξέρετε, πρέπει να προστατεύουμε και τα χείλια μας από τον ήλιο. Απλά έτσι να το έχετε στο νου σας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι Hawaiian, δεν ξέρω πώς το λένε το συγκεκριμένο τη μάρκα. Το είχα πάρει από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι κάτι δηλαδή το ιδιαίτερο. Και έχει UVA προστασία και πεντανόστιμη γεύση. Κάτι που σίγουρα συνόδευσε ακόμα τις διακοπές μου ήταν, επειδή μόλις είχε φύγει ο έρπης, έβαζα συνέχεια της Fenty Beauty αυτό εδώ το μαγικό Pro Kisser λέγεται Lip Balm, το οποίο μυρίζει βανίλια, έχει βουρτσάκι σαν lip gloss, και είναι πάρα μα πάρα πολύ υδατικό και κρατάει πάρα πολύ ωραία και γυαλιστερά τα χείλη. Όμως, δεν ήρθα για να σου δείξω τέτοια πράγματα. Θα ξεκινήσω από τα λιγότερο σταθερά για να μπορέσω να τα βγάζω και σιγά σιγά θα πάω στο πιο σταθερά. Λοιπόν, γενικά must είναι τα gloss, οπωσδήποτε gloss, δηλαδή αγαπάμε gloss το καλοκαίρι. Μπορείτε να το βάλετε είτε με περίγραμμα είτε και μόνο του. Το συγκεκριμένο gloss είναι της Kiko Milano, σας το έχω δείξει άπειρες φορές. Είναι το νούμερο 17, το οποίο υπεραγαπώ. Βέβαια την τελευταία φορά που σας το βάλα σε βίντεο ήταν σε έλλειψη. Ελπίζω τώρα να υπάρχει. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γλώσσι και γυαλιστερό φινίρισμα. Επειδή είναι λίγο ροζοπό, μπορεί να σταθεί και μόνο του στα χείλια. Σας κάνω και ένα zoom να τα δείτε. Και για μένα γενικά είναι το must lip gloss, το καλύτερο lip gloss που έχω δει ποτέ στον εαυτό μου να φοράει. Γιατί δεν είναι καθόλου κολλώδες, καθόλου. Φαίνεται τέλεια τα χείλια, πολύ fresh, πολύ όμορφα, δεν ξέρω. Είναι μαγικό για μένα, μαγικό. Αξίζει να το πάρετε. Εν τω μεταξύ ο Τάκο από πίσω μου τον βλέπετε, έρχεται σιγά σιγά και η ύπουλα και παίρνει ένα πραγματάκι. Πριν πήρε τα γυαλιά μου και βγήκε έξω στο σαλόνι. Καλά πήγε αυτό, Στη συνέχεια θα συνεχίσω με ένα gloss το οποίο δεν φόρεσα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά φόρεσα τελευταία τώρα στα κοντά τυχαία και θυμήθηκα ότι το έχω και λέω, γιατί δεν το χρησιμοποιώ τόσο καιρό. Πραγματικά είναι τέλειο. Λοιπόν, είναι το Pillow Talk από Charlotte Tilbury. Εντάξει, είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά είναι μέσα το τέτοιο καρδούλα και έχει λίγο ανεπαίσθητα, όχι ανεπαίσθητα, έχει αρκετά μυρωδιά μέντας, που σημαίνει ότι λίγο τζουσάρει τα χείλη, θα το πω. Είναι ένα πολύ ωραίο gloss, γιατί έχει ήπιο χρώμα, έχει ένα μπέζ χρώμα ουδέτερο, χωρίς γυαλιστερό μέσα. Τώρα επειδή τα άτριψα πριν, τσούζουνε. Λέτε να γίνουν τεράστια. Είναι αυτό εδώ. Τι ωραίο που φαίνεται. Είναι σαν clear gloss, αλλά είναι λίγο πιο beige, άμα το δείτε εδώ μέσα. Δεν βγαίνει ακριβώς ροζ. Επειδή έχει τη γεύση μέντα, εγώ τα νιώθω λίγο να πρίζονται πάντως. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι θα νιώθω τουλάχιστον. Βέβαια κάτι έχει γίνει στα χείλια μου πάντως, εγώ έτσι λέω. Θα συνεχίσω με ένα πολύ ωραίο lip combo, πραγματικά που δεν το άφησα. Έχει μόνο καλοκαίρι αυτό το συγκεκριμένο lip combo, σας το έχω ξαναδείξει εννοείται. Είναι με το double lip pencil από Tommy G, το οποίο θα πάρω και θα κάνω το περίγραμμα. Παίρνω την ανοιχτόχρωμη απόχρωση γιατί από πίσω είναι σκουρόχρωμη. Και εννοείται μπορείτε να το συνδυάσετε και με το προηγούμενο. Εγώ συνήθως βάζω το περίγραμμα και το συνδυάζω με το προηγούμενο gloss που σας έδειξα αν το έχετε.
Και θα πάρω το 930 από το Nude Embrace από τα MAT της Maybelline, το οποίο δεν το βρίσκω ιντερνετικά, να σας πω την αλήθεια, αλλά το βρίσκω συνέχεια στα σούπερ μάρκετ το συγκεκριμένο. Και έχει την τέλεια απόχρωση μπέζ για μένα, πραγματικά. Και είναι και βουτυρένιο. Αυτή τι ωραίο που είναι. Και με το μαύρισμα φαίνεται τέλειο. Μα όχι, πραγματικά δεν είναι το τέλειο μπέζ αυτό το κραγιόν. Δεν ξέρω. Έχω το λατρέ. Έβγαλε το κραγιόν και συνεχίζω με δύο μαγικά τα Vinyl Ink της Maybelline. Τα καινούρια δηλαδή κραγιόν, τα οποία είναι πάρα πολύ σταθερά, πάρα πολύ τέλεια που γυαλίζουν και φαίνονται τόσο τέλεια στα χείλια και δεν φεύγουν πραγματικά με τίποτα. Και κοιτάξτε τώρα, το κόλπο είναι, γιατί εγώ δεν το ήξερα στην αρχή, έχει μέσα κάτι που κουνιέται. Αυτό κάνει το κραγιόν να είναι πιο σταθερό. Τουλάχιστον εγώ το παρατήρησα στα δικά μου χείλη, γιατί έλεγα γιατί δεν κρατάει και τελικά... Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω και τα δύο. Απλά φεύγουν λίγο δύσκολο, οπότε λίγο υπομονή. Λοιπόν, ξεκινάω με το πίτσι, την απόχρωση, η οποία είναι η 15. Λοιπόν, μακάρι να είχε πάρα πολλές αποχρώσεις και ελπίζω να βγάλουν πολλές αποχρώσεις. Μυρίζει του τρελού, μυρίζει βανίλια καρύδα, κάπως έτσι, κάτι πολύ... Μυρίζει βασικά, αν έχετε δοκιμάσει, σαν τα matte ink και λίγο πιο έντονο. Λοιπόν, είναι αυτό, θα μείνει έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και είναι αυτό. Και η δου η απόδειξη. Nothing! Και όμως είναι γυαλιστερό. Είναι τέλεια, παιδιά. Δηλαδή, τι άλλο θες για το καλοκαίρι, να γυαλίζουν λίγο τα χείλια, να μην φεύγει αυτό που φοράς. Μαγεία. Θέλω και άλλες αποχρώσεις, Maybelline. Και θα δοκιμάσουμε και το άλλο μαζί, που είναι το Cheeky, αν και το έχω βάλει και σε ένα βίντεό μου. Αυτό είναι λίγο πιο beige gray rose. Έτσι το περιέγραφα. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Το ίδιο σταθερό, την ίδια μυρωδιά έχει. Σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα τα συγκεκριμένα. Και κάνουν και τα χείλια να μοιάζουν λίγο πιο μεγάλα, νιώθω. Ίσως επειδή είναι gloss. Γι' αυτό. Γενικά δεν βάζω περίγραμμα με αυτά τα συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται περίγραμμα. Ένα ακόμα κραγιόν, το οποίο για τη φύση του, ενώ που είναι λιπαρό, έχει full ωραία σταθερότητα. Είναι από We Makeup της Gio Trevelli. Το συγκεκριμένο είναι το Χρόνος. Το 102. Έχει απίστευτο ωραίο packaging κατά με, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τελείως glass εφέ. Μου αρέσει επίσης που είναι ανάγλυφο πάνω. Είναι υπερβολικά οικονομικό και έχει πάρα πολύ ωραία βουτυρένια αίσθηση στα χείλη. Μπορούσα να το βάλω με το ίδιο περίγραμμα που έβαλα και το άλλο. Αυτό σε σχέση με το άλλο έχει πορτοκαλίζουσα, με τις Maybelline, ας πούμε, εκείνη που σας έδειξα το βουτυρένιο. Είναι λίγο πιο πορτοκαλί σε σχέση με εκείνο. Και είναι πιο γκρι καφέ. Πολύ ωραίο κραγιόν επίσης. Μου αρέσει φουλ. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Πάρα πολύ. Και αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο matte, μπορείτε να βάλετε μια χαρτοπετσέτα και κρατάει ακόμη περισσότερο έτσι. Επίσης, must have, οπωσδήποτε, super stay matte ink. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, τώρα όποια διαλέξετε, αλλά για μένα καλοκαίρι γενικά ίσον μπέζ. Βασικά ίσον μπέζ όλη μου η ζωή. Ισχύει βασικά αυτό τώρα. Λοιπόν, εγώ αυτές τις δύο αποχρώσεις τις φοράω πάντα. Δεν ξέρω, είναι όταν δεν ξέρω τι να βάλω, πάντα είναι το 60 και το 65 οι επιλογές μου. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχω ταλαιπωρήσει αρκετά τα χείλια μου, οπότε θα σας τις κάνω λίγο swatch στο χέρι μου, γιατί λίγο δεν αντέχω, τσούξανε τα χείλια μου. Λοιπόν, σας βάζω το νούμερο 65 που λατρεύω πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο ροζ, με θυμίζει πάρα πολύ, τώρα θα σας πω, αυτό, δείτε. Απλά το ένα είναι το 35 και το άλλο είναι το 65. Δηλαδή στα Vinyl Ink είναι νομίζω ίδια απόχρωση, παιδιά. Θα τα βάλω δίπλα-δίπλα τώρα. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Τώρα θα σας δείξω για να δείτε πόσο το μάτι μου. Δηλαδή, απλά αυτό το ματ έχει λίγο πιο... λίγο πιο πορτοκαλί αποχρώσεις μέσα. Αν και δεν φαίνεται πολύ καθαρά τώρα στην κάμερα. Λοιπόν, και συνεχίζω, αυτό έχει ακόμη πιο πορτοκαλί αποχρώσεις, με το 60, το οποίο είναι χρωματάρα για το καλοκαίρι, ειδικά αν έχετε μαυρίσει φαίνεται τέλειο. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Σε πολύ μελαχρινή ίσως να μην πάει βέβαια αυτό, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό χρωμό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το 60. Αυτό
με ένα πιο σκούρο περίγραμμα απ' έξω, φαίνονται τα χείλια. Τέλεια, μαγικά. Το έκανα σήμερα, γι' αυτό σου το λέω. Καταπιέστηκα, αλλά είπα θα το βάλω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν το βάλω. Δεν γινόταν να μην δεν το βάλω. Golden Rose, η απόχρωση 09. Η απόχρωση 09. Long Stay Liquid Matte Lipstick. Παιδιά, δεν υπάρχει κόκκινο που να κρατάει καλύτερα από αυτό εδώ. Εκτός από τα Super Stay Matte Ink της Maybelline. Και να έχει πιο ωραία απόχρωση από αυτό εδώ. Αυτό θα το φορέσω όμως, γιατί πρέπει. Must. Δηλαδή, νομίζω ότι το καλοκαίρι μαυρισμένες με ένα κόκκινο κραγιόν αλλάζουμε τα πάντα. Και φέτος δεν φόρησα καθόλου κόκκινο κραγιόν. Τώρα το συνειδητοποιώ. Πολύ ωραίο πινελάκι επίσης. Μπορούσα να είχα κάνει και ένα περίγραμμα βέβαια. Εντάξει. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησα, να διαλέξετε κάποια έτσι μικρά tips. Και επίσης θα σας πω ένα cheat μου. Να ξέρετε ότι αυτό το κραγιόν λατρεύω όταν τρώω και φεύγει λίγο και φαίνεται ότι τα χείλια λες και είναι φυσικά κόκκινα, γιατί έτσι αφήνει τα χείλια, δεν κάνει ούτε κενά, ούτε φεύγει κομματάκι. Το λατρεύω αυτό το πράγμα, είναι δικό μου cheat. Πρόβλημα, καταλαβαίνετε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω, εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο, μέχρι τότε σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε τέλεια και όσοι κάνετε τώρα τις διακοπές σας, να περνάτε ακόμα πιο τέλεια. Φιλάκια πολλά!